Η σφοδρή βροχόπτωση παρέλυσε τη Σαμοθράκη. Τείχη του Δημαρχείου κατέρευσαν, το κέντρο υγείας πλημμύρισε και πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Οι αρχές κήρυξαν το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν στο πέρασμά τους δεκάδες αυτοκίνητα. Το νότιο τμήμα της Σαμοθράκης, προς Λάκωμα και Προφητηλία, αποκόπηκε καθώς πλημμύρισε η γέφυρα του Ξηροποτάμου. Αρκετές περιοχές συνεχίζουν να μην έχουν νερό λόγω προβλημάτων και στο δίκτυο ίδρευσης. Οι μετακινήσεις στο νησί είναι πολύ δύσκολες λόγω των εκτεταμένων καταστροφών στο οδικό δίκτυο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής του στρατού και της περιφέρειας μετέβησαν στη Σαμοθράκη προκειμένου να συνδράμουν στην αποκατάσταση των πρωτοφανών για το νησί καταστροφών. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίτζης, που επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, ανακοίνωσε την άμεση εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης του χρόνιου προβλήματος της έλλειψης αντιπλημμυρικού σχεδιασμού.